Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Κρυαράκια μου σήμερα, η ημέρα σας κυλά με πάρα πολύ ρουτίνα στον τομέα της εργασίας. Αλλά ρουτίνα θα έχει και ο ερωτικός τομέας. Οι χρονοκαθυστερήσεις έχουν την τιμητική τους. Με αρκετή υπομονή όμως θα βρείτε και τις λύσεις στα πρακτικά ζητηματάκια σας. Η συμβουλή ενός φίλου ίσως είναι καταλυτική για να μπορέσετε να πάρετε σήμερα τις αποφάσεις για τη ζωή σας. Ταύρος. Χαλαρό θα είναι το κλίμα σήμερα στον τομέα της εργασίας, μιας και το τρέξιμο που έχετε ρίξει έχει αποδώσει τους καρπούς που θέλατε. Δώστε προτεραιότητα στα πρακτικά ζητήματα και στον τομέα της οικογένειας. Ίσως γίνουν μερικά παραπονάκια σήμερα. Με βάση τη λογική θα βρείτε και τις λύσεις που αποζητάτε. Δίδυμος. Αρκετά ευσυγκίνητη σημερινή ημέρα, μιας και έχετε το ψυχολογικό σας κόσμο λίγο ευαίσθητο. Αυτό οφείλεται στη διπλή ανθρώπινη φύση σας και θα έχει ως αποτέλεσμα μικρές, πάρα πολύ μικρές επιτυχίες σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Έχετε δουλέψει πολύ με τον εαυτό σας και πλέον μπορείτε να βοηθήσετε και τους γύρω σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, οι νέες όψεις των πλανητών είναι σύμμαχός σας στο να κάνετε νέες αλλαγές στα πρακτικά ζητήματα της ζωής σας. Περιορίστε όμως σήμερα τα έξοδά σας και από εδώ και μπρος τα πράγματα θα αρχίσουν να στρώνουν. Έτσι όπως το θέλετε φυσικά εσείς. Ο ερωτικός τομέας πρωταγωνιστή φτάνει να του δώσετε κι εσείς λίγο τη σημασία. Λέων. Λιοντάρια μου, σήμερα το τρέξιμο, η κούραση και τα παράπονα από τον τομέα της εργασίας θα είναι πολλά. Δώστε βαρύτητα στον εργασιακό τομέα και από το απόγευμα και μετά κοιτάξτε επιτέλους αυτό που σας ευχαριστεί. Τα ερωτικά σας θέματα είναι η Αχίλλειος Πτέρνα. Επομένως μην τα δίνετε και πολύ σημασία, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Παραθένος. Παραθενάκια μου, σήμερα βρίσκετε λύσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας χάρη στο φιλικό σας τομέα. Οι συμβουλές ήταν κατάλληλες προς εσάς και σας βάλατε μια πινελιά στο να έχετε την επιτυχία προς το μέρος σας. Προσέξτε όμως το θέμα της υγείας, μιας και η κούρασή σας είναι αρκετά μεγάλη. Δώστε βαρύτητα σήμερα σε ό,τι σας ευχαριστεί. Και περνάμε στο ζυγό. Πρέπει να πάρετε αποφάσεις σήμερα για τα προσωπικά σας ζητήματα, μιας και τα επαγγελματικά έχουν πάρει το δρόμο τους. Μην βασανίζεστε με θέματα που έχουν να κάνουν με φιλία, έρωτα και οικογένεια. Ένας καλός απολογισμός θα σας δώσει και τις λύσεις που ζητάτε. Η ημέρα σας κυλά με πολλές σκέψεις. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, σήμερα οι όψεις των πλανητών σας θέλουν αρκετά δυναμικούς αλλά και σκεπτικούς στον τομέα εργασίας παύλα οικονομίας. Μην πάρετε καμία απολύτως απόφαση προτού τη φιλτράρετε σωστά. Ο ερωτικός σύντροφος σήμερα θα σας εκπλήξει ευχάριστα, επομένως χαρείτε μοναδικές στιγμές. Τοξότης. Η δύναμή σας στα ύψη, τα όνειρά σας το ίδιο, η κούρασή σας είναι επίσης στα ύψη. Τι θα κάνετε, γλυκά μου πλασματάκια, θα ξεκουραστείτε επιτέλους. Έρωτας, φιλία, οικογένεια και δουλειά όλα μαζί μέσα στο κεφάλι σας. Πάρτε τα ένα-ένα και οι λύσεις θα έρθουν από το απόγευμα και μετά. Προσοχή όμως σήμερα σε μικροατυχήματα. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιρή μου, σήμερα δώστε προτεραιότητα σε έξοδα που παρουσιάζονται από το μεσημέρι και μετά. Γραφειοκρατικά ζητήματα ενόψεις σας προβληματίζουν και πρέπει να βασιστείτε στο φιλικό τομέα για να βρείτε και τις λύσεις σας. Από το απόγευμα και μετά θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση. Έρωτας και φιλία έχουν την τιμητική τους. Υδροχόος. Κάπως υποτονικά ξεκίνησε η μέρα σας σήμερα στον τομέα της εργασίας παύλα οικονομίας. Μην μπερδεύετε τα προσωπικά σας θέματα με τα εργασιακά. Οι λύσεις είναι μια ανάσα κοντά σας και φυσικά με χαρούμενη διάθεση θα μπορέσετε να έχετε την επιτυχία που αποζητάτε. Δώστε προτεραιότητα στα μικροέξοδα αλλά και στον τομέα της υγείας σας. Ιχθύες. Ψαρούλια μου, σήμερα δώστε προτεραιότητα στον τομέα της εργασίας, γιατί η μέρα είναι άκρος κουραστική αλλά και σχολαστική. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, επομένως τουλάχιστον για σήμερα απορροφηθείτε στα εργασιακά σας θέματα. Ευνοούνται οι συνεργασίες και τα κλεισίματα συμφωνιών παντός τύπου. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.